Εντός της χώρας θα έχουμε πολλές αναταρχές σύντομα. Οι αγαρίνοι θα παραλλάσσουν εντός της χώρας και θα κτίσουν τζαμιά. Ουέ και αλίμονο σε αυτούς που προδίδουν την Ορθοδοξία. Οι προδίδοντας την Ορθοδοξία θα γευτούν πλήθος ασθενειών ως δείγμα της αποστασίας τους από το Θεό και ως σημάδι παντελούς απουσίας της μετανοίας. Πολλά άσχημα θα ακολουθήσουν μετά τη συνάθρηση επισκόπων στην Κρήτη. Θα γίνει σχίσμα και θα κλονιστεί η πίστη πολλών χριστιανών. Και αυτό γιατί αλόθρισκοι επιδιώκουν να χτυπήσουν τη ρίζα της Ορθοδοξίας και έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους και έντος αυτής. Η Ορθοδοξία χτυπιέται ανηλαίως και δυστυχώς το λυπηρό είναι ότι χτυπιέται από τους ίδιους τους Ορθοδόξους. Πολλοί θέλουν να διασαλέψουν την Εκκλησία. Αυτοί που επεξεργάζονται σχέδια κατά της Εκκλησίας θα πάρουν σκληρά το μάθημά τους όμως. Θέλουν να χτυπήσουν αλήπητα την πατρίδα μας. Τόσο άσχημα που δεν θα γνωρίζει ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Πρόκειται, παιδιά μου, να διεξαχθεί πόλεμο σε γειτονικά κράτη. Εντός της χώρας θα γίνουν πολλές αναταραχές. Οι αγαρινοί θα παρελάσουν εντός της Ελλάδος. Θα χτίσουν τζαμιά. Πλησιάζει ο καιρός που οι Τούρκοι θα πάρουν τα τρία νησιά μας. Προσευχηθείτε προς αποφυγήν του κακού. Αυτός ο πόλεμος θα έχει θύματα. Αν και ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, αγωνίζεται και επιθυμεί και θέλει να σωθούν όλοι και να έρθουν σε επίγνωση. Οι άνθρωποι βλασφημούν το όνομά του. Βλασφημούν το όνομα της μητρός μου. Βλασφημούν το όνομα του πατρός μου. Καγό θέλω να ανταποδώσω αυτής κατά τα έργα αυτών. Μας προειδοποιεί ο Κύριός μας. Και εμείς κοφεύουμε και δεν διδασκόμεθα. Τότε είναι φυσικό να διδαχτούμε μέσα από μια μεγάλη δοκιμασία, η οποία όπως προαναγγέλει ο ουρανός θα λάβουν οι άνθρωποι λίαν συντόμως. Είμαστε εχμάλωτοι παιδιά μέσα στην ίδια την πατρίδα μας εξαιτίας της αποστασίας μας. Μόνο η προσευχή θα μας σώσει. Αλλά ποιος κάνει προσευχή σήμερα? Κανένας. Σε λίγο καιρό η Τουρκία θα διαλυθεί. Θα μπουν και θα βγουν από τα νησιά, αλλά θα χυθεί αίμα. Και από τους μεν και από τους δε. Οι Εβραίοι θα υπερισχύσουν. Ανακατεύουν όλο τον κόσμο. Έχουν κάνει μεγάλο κακό στον κόσμο και θα πληρώσουν. Τελειώνουν τα ψωμιά τους. Ο Έλληνας δεν είναι έτοιμος για να δεχτεί αυτά τα δύσκολα και άσχημα γεγονότα. Αχ, ο στεναγμός θα είναι μεγάλος. Θα θρυνούν και δεν θα ξέρουν τι να κάνουν. Δεν έχουμε πίστη, γι' αυτό και φοβόμαστε. Κανένα αίσιο δεν έρχεται. Ή μη μόνον δια της προσευχής και της υπακοής του Δημιουργού μας και Θεό μας. Έφτασε ο χρόνος που οι άνθρωποι θα δουν αυτά τα οποία είναι γραμμένα στην Καινή Διαθήκη. Μην αμφιβάλλετε για όσα σας λέω, παιδιά μου. Άλλα εκτελούνται γρήγορα. Άλλα αργότερα και άλλα πολύ αργότερα. Τα πάντα όμως θα γίνουν. Μην εξετάζετε το χρόνο. Ήγει εκείνο ο καιρός. Αυτοί, παιδιά μου, που απέσυραν το σταυρό από τα σπίτια τους, σύντομα θα δουν το σταυρό του Κυρίου μας στον ουρανό. Και τότε θα τρέμουν σαν τα φύλλα του δέντρου. Θα ζητούν σωτηρία, αλλά σωτηρία δεν θα έχουν. Οφείλουμε να δείχνουμε μεγάλη προσοχή και σεβασμό στο Σταυρό και στις Άγιες Εικόνες, εκ των οποίων θα δούμε πολλά θαύματα στις δύσκολες μέρες που ακολουθούν. Σας εγκαιτεύω, παιδιά μου, να αγωνιστείτε, να μην αποσύρουν οι χριστιανοί το Σταυρό και τις Ιερές Εικόνες από τα σπίτια τους, ούτε από τα σχολεία τους, ούτε από τα γραφεία τους, ούτε και από τα ιδρύματα και τα σχολεία. Καλό είναι όλοι μας να έχουμε πάντοτε πάνω μας τον Τίμιο Σταυρό, ξύλινο Σταυρό. Γέροντα, είναι φοβερά τα όσα μας είπες. Δεν σας κρύβω πως προσωπικά τρόμαξα σήμερα από τα λεγόμενά σας. Με κυρίεψε φόβος. Πρέπει να μαζέψω τρόφιμα. Μα Θεέ, παιδί μου, τον χρόνο το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, ούτε να μας κυριεύει φόβος και θλίψη. Να μην λυπόμαστε, αλλά να χαιρόμαστε και με αγαλίαση να τα δεχόμαστε. Όσα επιτρέπει ο Κύριος είναι για καλό και για τη σωτηρία της ψυχής μας. Να μην φοβόμαστε, να έχουμε θάρρος. Να κάνουμε προσευχή. Όχι πανικός, γιατί αυτό είναι εκ του πειρασμού. Αλλά προσευχή καρδιακή. Και έτσι θα ακολουθήσουν καλές εξελίξεις όλα. Να εγρηγορούμε και να προσευχόμαστε. Να μην φοβόμαστε. Γιατί ο φόβος δηλεί ολιγοπιστία. Θα επιτρέψει ο καλός Θεός τα ανωτέρω, επειδή εμείς δυστυχώς τα προκαλέσαμε, λόγω της αποστασίας μας και της αποδοχής του μαμονά στη ζωή μας. Γίναμε εραστές του κακού και του σκότους. Απομαγρυνθήκαμε από το φως και βαδίζουμε συνειδητά την οδό της απολίας. Επιλέξαμε την ανομία και θελουσίως καταντήσαμε δούλου του διαβόλου. Όσοι παιδιά μου απομακρύνονται από το φως του Χριστού, είναι φυσικό να γεύονται τους καρπούς του σκότους. Μη φοβάστε όμως, ο Θεός, μην μπορώντας να βλέπει το πλάσμα του να υποφέρει, θα στείλει τους Αγίους Αγγέλους του και θα τους καταστρέψει όλους. Και θα ανθίσει πάλι η αρχή του Χριστού. Οι άνθρωποι του Χριστού θα ζήσουν και θα βασιλεύσουν εις αιώνας αιώνων. Μην κλείνετε τις καρδιές σας, παιδιά μου, στα λόγια των φαύλων. Αυτοί απέχουν κατά πολύ από την αλήθεια. Φροντίστε να κρατήσετε σταθερή την πίστη σας. Και ο Χριστός θα βοηθήσει. Να είστε απολύτως βέβαιοι πως θα αντέξουμε οποιοδήποτε φορτίο. Χρειάζεται να βαδίζουμε την οδό του φωτός, την οδό της μετανοίας,
την οδό του Χριστού μας. Γι' αυτό με το παράδειγμά σας στη βιωτή σας να διδάσκετε όπου και να βρίσκεστε μετάνοια, αλλά και ταπείνωση, για να στερεωθείτε και εσείς, αλλά και οι άνθρωποι που θα συναναστρέφονται μαζί σας. Εγώ θα σας βοηθώ για να αντέξετε αυτό το φορτίο. Να μην απελπίζεστε, και εγώ θα σας δώσω το αιτούμενο. Μην ολιγοπιστείτε. Φροντίστε να κρατήσετε την πίστη σας σώα, για να λάβετε τον Στέφανο του φωτός της αληθείας μας, λέγει ο Χριστός μας. Δεύτε προς με πάντες σηκωπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών με εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράει σήμη και ταπεινώς στην καρδία. Και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών, λέγει ο γλυκύτατος Κυριός μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο του. Ο κόσμος έχει πολλή ανάγκη. Ζει στην άγνοια. Έχει ξεφύγει από την ευθεία οδό και κατρακυλάει σε δρόμο κατηφορικό. Δεν έχει σταματημό. Από δυσμόν έρχεται το κακό. Από λίγους ευσεβείς χριστιανούς όμως θα ανθίσει και πάλι πίστη. Από λίγους ευσεβείς χριστιανούς που επέλεξε ο Θεός θα καρποφορήσει και πάλι ο λόγος του Χριστού. Από λίγους χριστιανούς που επέλεξε ο Κύριος θα λάμψει αλήθεια. Να συμπονάτε και να νοιάζεστε, παιδιά μου, για τον πλησίον σας. Έφτασε ο καιρός των εξετάσεων. Ο Θεός θα δώσει σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς. Θα πέσει άστρο από τον ουρανό σε ακατοίκητο μέρος και θα προκαλέσει σεισμό. Η γη δεν θα δώσει βλαστό εξαιτίας των κακών και άνομων έργων μας. Τι καλό κάναμε, αδελφοί μου, στο Θεό για να μας λυπηθεί και να μας λυτρώσει. Το κακό θα έρθει από τη Δύση και γρήγορα μάλιστα. Θα κυριαρχήσουν οι αλλόθρησκοι. Θα κατοικήσουν μέσα σε ελληνικές πόλεις ξένες φυλές. Αγαρινοί, Ινδοί, Κινέζοι και Αφρικάνοι. Όμως θα μείνουν για λίγο καιρό. Θα φύγουν άρων-άρων πάλι από την Ελλάδα. Λόγω μεγάλης αρρώστιας που θα ρίξει ο ουρανός πάνω τους. Αυτοί που θα δώσουν τα σπίτια τους για να τους στεγάσουν, θα έρθει στιγμή που οριστικά θα τα χάσουν. Οι αγαρινοί θα λένε ότι είναι δικά τους τα σπίτια και θα τα εκδιώκουν. Θα φτιάξουν τέρατα και σημεία αιρέσεις. Να μην αμφιβάλλετε όμως και να μην δυσπιστείτε. Να μην βραδιλογείτε. Να ενδυναμώνετε καθημερινά την πίστη σας, λέγοντας διαρκώς την ευχή. Έφτασε ο καιρός. Μην εξετάζετε χρόνο. Μόνο προσεύχεστε και προσέχετε. Μην εξετάζετε χρόνο ούτε τόπο. Μην λέγετε πότε και πού. Αν έτσι εξετάζετε, καλέ μου μαθέ, βλάπτετε και ζημιώνετε τους εαυτούς σας. Να αφουγκράζεστε το λόγο του Ευαγγελίου και να συμμετέχετε ενεργά στα μυστήρια της Εκκλησίας. Να τηρείτε τις νηστείες που όρισαν οι πατέρες μας. Να αγρυπνείτε και να εργάζεστε για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στο σωστό δρόμο. Μην αμελείτε να διαδίδετε το λόγο του Θεού και τις εντολές του. Εγώ είμαι το φως και η ζωή και η αλήθεια. Και αυτός που με ακολουθεί και αν αποθάνει θα ζήσει, λέει ο Χριστός. Διδάξτε και μη φοβάστε. Έφτασε ο καιρός. Και όπως είπα, θα κολοβώσω τους χρόνους της συντέλειας. Γι' αυτό διδάξτε μετάνοια και ταπείνωση, για να στερεωθούν οι άνθρωποι. Ο καθένας μας ας πάρει το σταυρό του στους ώμους του και να το σηκώσει αγόγιστα, με υπομονή και προσευχή. Να κάνει προσευχή στη μανούλα μας, την Παναγία μας, που νυχθημερών κλαίει και παρακαλεί τον Υιό της και Θεό μας να μας λυπηθεί, να μας ελεήσει όλους μας. Καλή δύναμη και καλή αγώνα σε όλους μας. Και να μην ξεχνάτε πως μόνο η μετάνοια σώζει τον άνθρωπο. Γέροντας Βασίλειος Καψουκαλυβίτης.